Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ τον Στέφανο πάνω απ' όλους. Ευχαριστώ τον Μίκη, τον Τάκη, όλους όσους όζησα μαζί τους, την πιο στενή παρέα μας, τον Δήμο, την Ανιό, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Τσεάκο, να μην τους αναφέρω όλους. Ευχαριστώ στο τέλος τον τελευταίο της χαοτικής αριστεροσύνης, τον Παντελή τον Μπουκάλα. Εδώ είναι. Τελευταία ήρθε. Που μας δώρισε μία φράση πολύ σημαντική. Ο κάθενας μας είναι και η αριστερά του. Άλλοι το εκλαμβάνουν ότι ο καθένας είναι μόνος του, ότι είναι μόνος του μια κεντρική επιτροπή, όπως κάποιος μου είπε. Εσύ ή αυτός είσαι μοναχός σου μια κεντρική επιτροπή. Εγώ αυτά τα ακούω που πέρασε και θα μιλήσω για τον Στέφανο όπως εγώ τον έζησα. Όλα τα τιμητικά έχουν εξαντληθεί. Ό,τι και να πούμε θα είναι τιμητικό. Για μένα, ο Στέφανος που γνώρισα μια μέρα του 60, το καλοκαίρι, φθινόπωρο κάπου εκεί, όταν είχε πάει στο γραφείο στο βάθος αριστερά, στον τρίτο όροφο της Αριστίδου 6 της 9 της ΕΔΑ, και είχε εκεί, ήταν το αρχείο. Δίπλα του, θυμάμαι, το Σωτήρι τον Τουτούλα, τον Τουτούνα. Πιο δίπλα να στριφογυρίζει ο Γιάννης ο Χοντζέας. Και λίγο πιο μετά, σαν συνεργάτης, ο Δήμος ο Μαυρομάτης, με τον οποίο απέκτησε ίσως την πιο στενή σχέση από όλους μας. Και γι' αυτό εμφανίστηκε ως θείος όταν επρόκειτο να παντρευτεί την Ανιό στην κυρά Αυστηρή, κυρά Ευαγγελία, που έπρεπε να δώσει τη συγκατάθεσή της. Έκτοτε, ακόμα και σήμερα, πολλοί τον λένε θείο. Ο θείος Στέφανος. Τελευταία φορά τον είδα στα γραφεία της Αμιάν. Δεν θυμάμαι αν εγώ πήγα να ζητήσω κάτι, αν ο Στέφανος με φώναξε να διευκρινίσουμε μερικά στοιχεία από τις συλλογές των αρχείων που έχουν συγκροτηθεί για το φοιτητικό κίνημα. Δεν ήξερα καν ότι θα είναι η τελευταία φορά. Αν δεν κάνω λάθος, ένα σχεδόν μεσημέρι στις αρχές, την ημέρα ούτε καν πια τη θυμάμαι, του 2006, η Ρινιό μου τηλεφώνησε, δεν θυμάμαι. Και μου είπε για τον Στέφανο, ότι πέθανε. Αυτά είναι 55 χρόνια. Σε αυτά τα 55 χρόνια, εγώ θα σας πω πώς έζησε το Στέφανο. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν υπάρχουν κατάλοιπα από το κείμενο, τα κείμενα της η επιμελητρία θα το ξέρει για το βιβλίο. Έτσι ώστε να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός intermedio που βάζει για το περισσότερο από το μισό της ζωής του. Αλλά για μένα δεν είναι intermedio, είναι το κύριο στοιχείο εκεί που συμπυκνώνονται όλα τα όλοι οι προβληματισμοί και όλες οι εμπειρίες αναδεικνύονται του Στέφανου. Αφού από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου που μας χάρισε δεν καταγράφει μόνο γεγονότα που έζησε και συμμετείχε,
αλλά αναδεικνύει και συγκροτεί από τα βιώματα και τις εμπειρίες τον κόσμο του. Για μένα τον κόσμο μας. Αναδεικνύεται έτσι η συνολική προσωπικότητα του Στέφανου, όπως διαμορφώθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον, από τον άθεο πατέρα και τον θρησκευόμενο παππού, καθώς και με τη συνεχής ενασχόλησή του με τα γράμματα και κυρίως μέσα από τη δράση. Γιατί για μένα ο Στέφανος ήταν ένας διαρροούμενος της πράξης. Έτσι τον έζησα, έτσι τον βλέπω μέσα από την αφηγήσή του, παραδοσιακό και σύγχρονο, που ξεπερνάει τα όρια της μαχόμενης γενιάς του και μέσα από πρακτικούς και διανοητικούς αναβαθμούς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πολιτική του δράση στην οποία θα αναφερθώ, οδεύει στοχαστικά από το ΚΚΕ στην ΕΔΑ, μαθαίνει να βαδίζει με τους νέους δρόμους, στους νέους δρόμους του κινήματος, όπως λέει, από τη νέα γενιά του 60, στη νεολαία της ΕΔΑ, στη νεολαία Λαμπράκη και μετά στην, όπως χαρακτηρίζει, ομάδωση του χάους στο Παρθένιο, σε μια διαδικασία που διατρέχει βασανιστικά ως την ανανέωση και εξαντλείται στην ριζοσπαστική αριστερά. Αυτός είναι για μένα ο Στέφανος. Και αυτό το βγάζω μέσα από πολλά επιμέρους που δεν μπορώ να τα παρεμίσω όλα. Έρχεται ο Στέφανος και επανέρχεται στο ίδιο θέμα. Κυρίαρχο για την αριστερά, στην οποία, όπως πάντα έλεγε, τον σταύρωσε από την κούνια του ο Μπάρμπας του, ο Τάσος ο Χαΐνογλου, ένας από τους περασμένους, από τους πρώτους στρατευμένους διανοούμενους στην κομμουνιστική αριστερά. Έρχεται και επανέρχεται στην κρίσιμη δεκαετία του 20-30, εκείνη που δεν μέσα στην οποία δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της σοβιετικής επέμβασης και του Ζαχαριάδη η πορεία, η φυσιολογική της αριστεράς. Και ξεκινώντας από αυτή, διατρέχοντας όλη την περίοδο, οδηγείται σε μια άποψη που όλοι μας σχεδόν ανανεωτικοί, κουκουεσίτες, χαοτικοί, όλοι μετά καθώς προχωρούσαν τα πράγματα, διαμορφώναμε ότι που αναφέρεται στην πολλαπλότητα των προϋποθέσεων και των διαδικασιών και στις κάθε φορές στοχεύσεις στην αδιάκοπη πορεία του κοινωνικού μετασχηματισμού, των κοινωνικών μετασχηματισμών, το μπορώ να απαντήσω εν τέλει, στην ελευθερία του ανθρώπου μέσα από την πράξη με τους πολλούς και στην ωριμότητα που εξασφαλίζει στον καθένα η δημιουργική συμμετοχή. Αυτή είναι, νομίζω, η τελική άποψη που διατύπωσε για τα πράγματα ο Στέφανος. Ο καθένας διαβάζει βέβαια με τον δικό του τρόπο. Ο Στέφανος ήταν υπόδειγμα ευγένειας. Είχε την φιλοξενία στο αίμα του. Πάντα ανοιχτό το φτωχικό τραπέζι στους συνεξόρισμους του, στους φίλους, στους γείτονες.
κάποτε με έφερε σε δύσκολη θέση, πολύ δύσκολη θέση. Είχα απολυθεί από το στρατό, Σεπτέμβριο του 1966, από τη Βηρώνια έφτανα στη Θεσσαλονίκη, στο Στέφανο φυσικά, και η πρώτη του χειρονομία ήταν «Βγάλε τις αρβίλες, κάτσε εδώ που είσαι», φωνάζει την παγώνα, φέρνει μια λεκάνη με ζεστό νερό να μου πλύνει τα πόδια. Και εγώ δεν άντεχα μωραΐτης όπως ήμουνα, αλλά εν πάση περιπτώσει το δέχτηκα. Ο Στέφανος δηλαδή, γνήσια ευγενής, φιλόξενος, μιλούσε πάντα μέσα από τα παραδείγματα. Δεν είπε ποτέ μη, δεν είπε, δεν αντέταξε σε υψηλούς τόνους την άποψή του, απλώς πιο πολύ αναφερόταν στις συνέπειες που ενδεχομένως έχουν οι πράξεις. Πιο πολύ σε αυτό αναφερόταν και λιγότερο στο τι πρέπει να γίνει. Και ποτέ δεν έλεγε στον ένα στον άλλον τι θα κάνει. Ανακοίνωνε καθήκοντα. Από εκεί πέρα όποιος ήθελε έκανε, όποιος ήθελε δεν έκανε και ήταν δική του ευθύνη. Αυτό ήταν ένας τρόπος καθοδήγησης που λέγαμε, ένας τρόπος διεύθυνσης θα έλεγα εγώ, γιατί αυτή την έννοια της διαμόρφωσης μια κοινωνίας που δεν θα έχει τίποτα, αλλά που όμως θα διευθύνεται και που θα έχει την ωριμότητα να λειτουργεί, αυτή την έννοια την είχε πάντα του και την περασπιζόταν. Για το δια του παραδείγματος πάλι μου μίλησε 2 χρόνια νωρίτερα. Για να αποφύγουμε μια οριακή πλειοψηφία υπέρ του κέντρου στο Εθνικό Συμβούλιο που γινόταν στη Θεσσαλονίκη της ΕΦΕΕ, κάναμε μια μικρή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγονταν οι αντιπρόσωποι. Αντί σε κάνα 2 σχολές να βγουν όπως έπρεπε από τις συνελεύσεις, τους βγάλαμε την Ανωτάτη Σχολή Καλλιτεχνών, το Σύλλογο Εργαζομένων, νομίζω τη Γεωπονική, τους αναδείξαμε από τα Διοικητικά Συμβούλια. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέψαμε οριακά πάλι, χωρίς να φαίνεται πολύ, την διαφορά πλειοψηφίας υπέρ του κέντρου, βέβαια έγινε της τρελής στη Θεσσαλονίκη. Κόντεψε να διαλυθεί το συνέδριο. Η Φανή μου καταλογίζει ακόμα ότι κρατάω στον Κωνσταντόπουλο τέτοια αντιπάθεια, γιατί από την εποχή εκείνη συγκρουστήκαμε πολύ ανοιχτά στο συνέδριο. Βέβαια ξεχνάει ότι εγώ τον πρότεινα για υπουργό, όπως επίσης και εγώ τον χαρακτήρισα κάθε φορά που έκανε κάτι, τον χαρακτήριζα διαφορετικά. Δεν κρύβω τα λόγια μου απέναντι σε κανέναν και ούτε τώρα με τον Στέφανο, παρά μόνο με τον τρόπο που μίλαγε θα μιλήσω. Τότε το μόνο που μου είπε ο Στέφανος όταν τέλειωσαν όλα, μου λέει αυτό θα πληρωθεί. Και πληρώθηκε. Σε λίγα χρόνια όλα άλλαξαν. Γιατί υπήρχε ένα βασικό στοιχείο πολιτικής, το οποίο νομίζαμε ότι μπορούμε να το ξεπερνάμε με ορισμένους τρόπους, ενδεχομένως μερικές και σήμερα κάτι τέτοια γίνονται, με ορισμένους τρόπους έτσι περίεργους. Η πλειοψηφία και η ηγεμονία δεν εξασφαλίζεται με κόλπα. Αυτό μου είπε. Και από τότε νομίζω ότι κάπως αλλιώς συμπεριφέρθηκα. Μόνον ότι ακόμα με λέει σταλινικό
ο Παντελής. Λοιπόν, τι να κάνω, μα δεν μου είπα, τα είπατε όλα, τι άλλο να πω εγώ. Λοιπόν, να πω, λίγα θα πω ακόμα. Θα πω, χωρίς εκτός χειρογράφου, δύο πράγματα. Το ένα έχει σχέση με τις αντιφάσεις του Στέφανου, όπως όλων μας. Με τις αναστολές του, όπως όλων μας. Και με τις αιμονές, όπως όλων μας. Δεν ήταν Άγιος ο Στέφανος. Μην κάνουμε εξειδανίκευση των ανθρώπων, την παθαίνουμε. Σε ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ, ένας αποσενάγωγος κομμουνιστής, όταν πια ήταν να πεθάνει και τον ρωτήσανε, πού να πιστέψεις, πιστεύεις στο Θεό? Λέει, όχι. Και τι θα πεις στην νεολαία? Να πιστεύουν στο Θεό. Γιατί, λέει, γιατί δεν υπάρχει. Στους ηγέτες δεν μπορείς πάντα να πιστεύεις, ούτε μπορείς να τους αθεοποιείς, ούτε τους φίλους σου ακόμα. Γι' αυτό το λόγο θα πω μια μικρή ιστορία. Ο Στέφανος δύσκολα βγήκε από τη διαδικασία της κομμουνιστικής τους του ταυτότητας. Τόσο ώστε ενώ ήταν γνήσιος εδαίτης, ενώ βάδιζε σταθερά σε μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων, μετήχε στα στηρίγματα του ΚΚΕ που διάλυσανε την Ελλάδα. Με τον Μπενά, μας το είπε ο ίδιος ο Μπενάς, μαζί με τον Στέφανο μπροστά, με τον Κώστα τον Τσουράκη που είμαστε στο χωριό ένα βράδυ, που διαγράψαμε τότε το Γιάνναρο ως μέλος και αυτός των στηριγμάτων, όχι γιατί πήγε με άλλοι, αλλά γιατί ήταν αλληλικρινής, ανηλικρινής, γιατί είπε ψέματα. Όχι, αλλά όμως προς τα έξω εμφανίσαμε τον πιο πουριτανικό εαυτό μας, γιατί ο Χριστοφιλόπουλος έπρεπε να είναι γραμματέας. Η κρίση λοιπόν στα θέματα εξουσίας δημιουργεί ανθρωποφαγίες και δημιουργήθηκε και στη δική μας εποχή. Δεν είναι για να επικρίνουμε κανέναν, εμείς οι ίδιοι είμαστε. Συνεπώς, υπάρχει πρόβλημα, καθημερινό πρόβλημα να επιβεβαιώνουμε με τους πολλούς, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, την ύπαρξή του σαν αριστερή. Αυτό είναι για μένα το κυριότερο της ομάδωσης που έλεγε ο Στέφανος, που όμως, για να τελειώσω, δεν μπόρεσε να γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γινότανε. Δεν συμφωνώ όμως μαζί του ότι δεν μπορούσε να γίνει. Απλώς χάσαμε το χρόνο. Όχι, το timing ήταν κατάλληλο, που λένε, και αμελήσαμε. Ό,τι και να λένε, εδώ οι φίλοι μου είναι, ο Κωστής, ο ένας, ο άλλος, κάναμε πράγματα που ήταν οργανωμένης δράσης στο Παρθένι. Δεν ήταν ανοργάνωτης, που λέει ο Στέλιος, ο Στέφανος. Ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης. Βέβαια, με άλλο τρόπο οργανωμένης, αλλά οργανωμένης. Και υπάρχει και διακήρυξη αυτού του πράγματος. Καταγραμμένη στο... Υπάρχει στα αρχεία των Άξη και της Εμιάν, με τις υπογραφές του Στέφανου, του Τσουράκη, δική μου, και του Τάκη, του Γεωργίου. Μια διακήρυξη τουλάχιστον προγραμματική όσον αφορά το θέμα της ανατροπής της δικτατορίας και των διαδικασιών για την μεταπολίτευση και το τι μπορεί να γίνει στη μεταπολίτευση και πώς η αριστερά πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμή της και ποια είναι η δύναμη της αριστεράς. Ο Στέφανος και σε κάποιο βαθμό εγώ, πιο πολύ πρακτικά εγώ, πιο πολύ θεωρητικά ο Στέφανος, βγήκαμε έξω και από τα εντός
και αποτακτός. Και κυρίως αποδοκιμάσαμε τακτός και κινηθήκαμε σε μια μακρά πορεία μετά τη μεταπολίτευση, σε μια συνοριακή κορυφογραφή με αυτό που ονομάζαμε ανανέωση, που ονομάζουμε τώρα, πώς τη λέμε αυτή, την ριζοσπαστική αριστερά, που όμως ριζοσπαστική αριστερά δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Έτσι εγώ τα βλέπω τα πράγματα. Καθαρός για να είσαι ριζοσπαστική αριστερά, οφείλεις να είσαι, πέρα από τα άλλα που μπορεί να υποθούν, πρέπει να οδηγείσαι, και νομίζω αυτό έλεγε ο Στέφανος, με την καβαφική προτροπή της στοχαστικής προσαρμογής, αλλά και με την αντίληψη ότι την ιστορία τη δημιουργείς χαμηλά, στον κόσμο, όχι με κινήσεις κορυφής. Στοχαστικά να προχωρείς, να αναδεύεις την κοινωνία όμως. Χωρίς αυτή, ούτε σοσιαλισμού, ούτε τίποτα δεν μπορεί να γίνει.